εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο παντακού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσχυλ είδους και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Καθίστε. Σήμερα θα ασχοληθούμε ότι και θα συζητήσουμε το θέμα και θα μιλήσουμε για το θέμα το πόσο εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στην αγάπη του Θεού. Στο πόσο δηλαδή πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι στο Χριστό μας. Στο πόσο ο Χριστός εμάς μας αγαπάει, μας στηρίζει, μας υποστηρίζει και μας βοηθάει. Γιατί το ζήτημα είναι ότι ο σημερινός άνθρωπος, ένα από τα προβλήματα του που έχει, είναι ότι έχει χάσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του δηλαδή, απέναντι στον Χριστό μας. Και είναι βασική προϋπόθεση οτιδήποτε και αν είναι να γίνει εκ μέρους του Θεού, αναζητά ο Θεός, ο Χριστός μας, αναζητάει αυτή την πίστη. Και γι' αυτό είπε ότι στους έσχατους καιρούς, όταν ξαναέρθω, άραγε θα βρω την πίστη. Αυτή την πίστη που κήρυξα, αυτή την πίστη που έχετε τώρα. Όταν ξαναεπιστρέψω, θα τη βρω αυτή την πίστη. Που για να αναρωτιέται ο Χριστός μας, σημαίνει ότι αυτή η πίστη, η εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπό του, δεν θα υπάρχει. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, με την πάροδο του καιρού, θα εξαφανίζεται μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, θα φεύγει. Γι' αυτό εμείς εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι το θερμόμετρο της πίστεώς μας να το δοκιμάζουμε, καταρχάς. Και πώς το δοκιμάζει ο άνθρωπος? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, θα τους πούμε στη συνέχεια, πώς μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει σε ποιο βαθμό ευρίσκεται η εμπιστοσύνη του απέναντι στο Θεό. Και αυτό γίνεται πάρα πολύ εύκολο στην οποιαδήποτε δυσκολία μας εμφανίζεται. Οποιαδήποτε δυσκολία μας έρθει στη ζωή μας, πώς να αντιμετωπίσουμε? Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Πανικοβαλόμαστε? Τα χάνουμε? Έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα ενεργήσει η χάρις του Θεού, θα ενεργήσει ο ίδιος ο Θεός? Ότι αφού είμαστε παιδιά του, ενεργεί ο ίδιος ο Θεός? Θα ενεργήσει η χάρις του? Ότι η χάρις του μας σκεπάζει και θα γίνει ό,τι εκείνος επιτρέψει ή εκείνος παραχωρήσει? Το έχουμε αυτό μέσα μας? Αυτό είναι ένα τεστ που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε σε μια δύσκολη του στιγμή. Βλέπει εάν έχει αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού.
Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο σε οποιοδήποτε θαύμα, οποιαδήποτε ίαση έκανε ο Χριστός, ήταν η βασική του αυτή η ερώτηση. Πιστεύεις ότι δύναμε τούτο ποιήσε? Μου έχεις εμπιστοσύνη, με πιστεύεις ότι αυτό το πιστεύεις, ότι αυτό μπορώ να το κάνω? Ότι έχω τη δύναμη να το κάνω? Ή όχι? Επίσης έλεγε στους αρρώστους, η πίστη σου σε εσωκέσε. Αυτή δηλαδή η εμπιστοσύνη σου που δείχνεις προς το πρόσωπό μου, το ότι με εμπιστεύεσαι, αυτό γίνεται η αιτία τώρα για να σωθείς. Γιατί αν δεν τον εμπιστευόσουν τον Χριστό, για ποιο λόγο να τον θεραπεύσεις τον οποιοδήποτε? Για ποιο λόγο να ενεργείς όταν ο άλλος πει όχι, σε αμφισβητώ, δεν σε εμπιστεύομαι, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό που λες μπορείς και να το κάνεις? Είναι σαν να πας σε έναν υπουργό ή σε έναν πρωθυπουργό και να σου πει ο πρωθυπουργός, μου έχεις εμπιστοσύνη, αυτό το θέμα που μου ζητάς θα σου το τακτοποιήσω εγώ. Εάν είναι κολλητός μας ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός και είμαστε άμεσα στενά του πρόσωπα, του έχουμε εμπιστοσύνη. Γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί κοροϊδεύουν. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο πολύς ο κόσμος να έχει απέναντί τους εμπιστοσύνη, γιατί πολλοί εξ αυτών κοροϊδεύουν, αν όχι όλοι. Λοιπόν, έχει τη δύναμη ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός να κάνει αυτό που σου λέει. Άρα ένα άμεσο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του είναι ήρεμος. Δεν ταράζεται ό,τι και να συμβεί, διότι γνωρίζει ότι οποιαδήποτε υπόθεσή του θα τακτοποιηθεί από τον ίδιο τον υπουργό, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Εάν του πεις όμως δεν σου έχω εμπιστοσύνη, άντε φύγε από το χάμο σου. Τότε τι ήρθες σε μένα? Τι μου ζητάς από μένα εφόσον δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Για ποιο λόγο ήρθες? Το ίδιο τίθεται με εμάς όταν εμείς πηγαίνουμε στο Χριστό και του ζητάμε πράγματα. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτά που του ζητάμε εκείνος θα τα αναλάβει? Εκείνος θα το αναλάβει? Εκείνος θα τακτοποιήσει την υπόθεσή μας? Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η χάρις του που μας λέει ότι εγώ που σας προστατεύω, μας λέει ότι εγώ θα είμαι όλες τις ημέρες τη ζωή σας, θα είμαι κοντά σας έως την τελείας του αιώνος. Αυτός ο οποίος μας λέει κρούεται και ανοιγήσετε, χτυπάτε μου την πόρτα και εγώ θα σας ανοίξω. Ζητείτε και δοθήσετε ημί. Ζητάτε μου τι θέλετε και εγώ θα σας το δώσω. Ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει ο Χριστός. Εάν τώρα εμείς την ώρα που το ζητάμε το θέτουμε υπό αμφισβήτηση, αυτό το βλέπει ο ίδιος μας ο Χριστός. Το καταλαβαίνει αν δεν του το λέμε, γιατί είναι Θεός. Οπότε σου λέει, ας. Και γι' αυτό λέγανε πολλοί, κατά την πίστη σου γεννηθείτο. Εάν δεν πιστεύεις και δεν μου έχεις αυτή την εμπιστοσύνη, δεν θα σου γίνει. Και γι' αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό που λένε για ιάσεις, ότι ο Χριστός όταν θεράπευε, οι άνθρωποι πολλοί εξ αυτών γινόμασταν καλά, διότι η αυτοπεποίθηση αυτή που είχαν μέσα τους, αυτή η πίστη τους ότι θα τους θεραπεύσει,
η ίδια η πίστη αυτή ενεργούσε και έκανε τον οργανισμό να αντιδρά θετικά. Οπότε έχουμε στην ουσία αυτοΐαση. Δηλαδή έχουμε αντίδραση του οργανισμού. Είδατε που λέμε ότι πρέπει ένας οργανισμός, λένε οι γιατροί, να αντιδράσει θετικά. Αν αντιδράσει θετικά, είναι δυνατόν ακόμα και τον καρκίνο να χτυπήσει ο ίδιος ο οργανισμός, να τον εξαφανίσει. Στην περίπτωση του Χριστού όμως δεν έχουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ο Χριστός δεν τους λέει να πιστεύετε και με τη δύναμη της πιστεώς σας θα γίνετε καλά. Αυτό που αισθάνεστε, το συναίσθημά σας. Αναφέρεται, όταν λέει πιστεύεις, πιο πριν οι διάλογοι, περί τίνος ήταν. Ότι είναι Υιός του Θεού. Αυτό τους ρωτάει. Εάν πιστεύεις ότι είμαι Υιός του Θεού, εάν πιστεύεις σε αυτά που διδάσκω, εάν μου έχεις εμπιστοσύνη ότι αυτά που σου λέω είναι αλήθεια. Δηλαδή βγαίνω και κηρύττω ότι είμαι ο Θεός, ότι εσαρκώθηκε ο Θεός, ότι ο Θεός ήρθε πάνω στη γη και έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το πιστεύεις? Ότι είμαι ο Υιός του Θεού και ότι είμαι Θεός? Μου έχεις εμπιστοσύνη ότι σου λέω αλήθεια ή δεν τα πιστεύεις? Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ασθένειά του. Με την ασθένεια ίσως έχει να κάνει σχέση εκεί που πολλές φορές ο Χριστός θεραπεύοντας, αφού έλεγε ναι Κύριε, πιστεύω, ναι Κύριε, σου έχω εμπιστοσύνη, όταν απαντούσε, ο Χριστός του απάνταγε, αφαίοντες οι αμαρτίες σου. Απευθυνόταν αλλού, αλλά έλεγε. Που εδώ έχει να κάνει σχέση η ψυχική ασθένεια με τις αμαρτίες του σώματός μας, με την ασθένεια του σώματός μας. Θυμηθείτε τον παράλυτο 38 χρόνια στην προβατική κολυμβήθρα. 38 χρόνια παράλυτος. Και λέει άνθρωπον ουκ εγώ, ώστε όταν έρθει ο άγγελος να με σπρώξει, να με βάλει μέσα στην κολυμβήθρα που ταράζει τα ύδατα. Και 38 χρόνια καθότανε παράλυτος ένα μέτρο πριν την κολυμβήθρα. Και δεν μπορούσε να πέσει μέσα, γιατί άνθρωπον ουκ είχε. Εδώ κανείς μπορεί να αναπτύξει περί της μοναξιάς. Άνθρωπον ουκ έχω και αισθάνομαι μόνος στη ζωή μου. Να με στηρίξει, να πει μια καλή κουβέντα, να με βοηθήσει, να μου απλώσει το χέρι του. Άνθρωπον ουκ έχω, 38 χρόνια. Και να κάνει ομιλίες επί ομιλιών πάνω σε αυτό το θέμα άνθρωπον ουκ έχω. Να ξέρετε, ακόμα πολλές φορές οι αρχιμανδρίτες, αυτοί που θέλουν να γίνουν επίσκοποι, το χρησιμοποιούν αυτό. Όταν τους λένε διάφοροι αρχιερείς, ευχόμεθα να σας δούμε και δεσπότη, πολλοί αρχιμανδρίτες, να ξέρετε, απαντούν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά άνθρωπον ουκ έχω για να με ρίξει μέσα. Με σπρώξει να πέσω μέσα στην ιεραρχία. Και είναι συνηθισμένη η έκφραση, χρησιμοποιείται και σε πολλά άλλα σημεία άσχετα φυσικά, έτσι. Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν πιστεύουμε. Και έτσι όπως έχουν καταντήσει πολλές φορές οι εκλογές των αρχιερέων, όταν λέει άνθρωπο μου και έχω, είναι σαν να διορίζεσαι. Σαν ο υπουργός να σε βάλει κάπου υπάλληλο. Επομένως θέλεις άνθρωπο, δεν σε επιλέγει επομένως
το Άγιο Πνεύμα, όπως θα έπρεπε κανονικά να σε επιλέγει. Αυτό, με αυτό που λένε δείχνουν ότι δεν πιστεύουν ότι η εκλογή γίνεται εν Αγίω Πνεύμα. Λοιπόν, αν και το Άγιο Πνεύμα σε οποιαδήποτε περίπτωση να ξέρετε, εκλέγει. Και αν δεν εκλέγει, ου πάντας εκλέγει λέει, αλλά πάντας χειροτονεί. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να γίνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ανθρώπινοι παράγοντες να προωθήσουν ανθρώπους σαν δικούς τους. Επανέρχομαι λοιπόν και λέει ότι άνθρωπο μου και έχω. Και ο Χριστός τον θεραπεύει και του λέει πάρε το κρεβάτι σου, άρω τον κρεβατό σου και περιπάτη. Αλλά πριν από αυτό του λέει αφαίονται σου οι αμαρτίες και αυτού μου. Και φεύγοντας, αφού έγινε καλά, του λέει πορεύου και μικέτη αμάρταμε ή να μην τυχήρων συγέννητε. Φύγε, του λέει, αλλά πρόσεξε μην ξαναμαρτήσεις γιατί μπορεί να πάθεις τίποτα χειρότερο. Που εδώ συμπεραίνει κανείς και εδώ και στο προηγούμενο ότι η ψυχική ασθένεια, γιατί το αμάρτημα είναι ψυχική ασθένεια, αμαρτάνει ο άνθρωπος, έχει επιρροή επάνω στο σώμα. Και αυτό το αναφέρουν και οι γιατροί. Σήμερα η επιστήμη, οι ψυχίατροι, όλοι μιλούν ότι η κατάσταση της ψυχής μας έχει να κάνει με τη σωματική μας υγεία. Το αν είμαστε καλά, ναι ή όχι. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει, ο άνθρωπος που μέσα του έχει προβλήματα και βαραίνει, κάποια στιγμή αυτό βγαίνει επάνω και ξεσπάζει σαν μία ασθένεια πάνω στο κορμί του ανθρώπου και φαίνεται πλέον ότι ο άνθρωπος εξωτερικά είναι άρρωστος. Και γι' αυτό ψάλλουμε από τον πολλών μου αμαρτιών της ψυχής, ασθενεί το σώμα. Και όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή μου άρρωστη. Έχει από τις πολλές αμαρτίες αρρωσταίνει όχι μόνο η ψυχή μας, αλλά η αρρώστια εκδηλώνεται και πάνω στο σώμα. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός βλέπουμε ότι δίνει πρώτα άφεση αμαρτιών. Και μετά του λέει να αναβλέψει ή να περπατήσει οτιδήποτε, ή να, οτιδήποτε είχε ασθένεια θεραπεύεται. Του ζητάει όμως πιο πριν να του πει εάν τον εμπιστεύεται. Βασικό λοιπόν πράγμα είναι το να έχεις εμπιστοσύνη. Το να έχεις εμπιστοσύνη. Και αυτό φαίνεται σε κάποιες δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Κατά πόσον ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό. Αλλά υπάρχουν χριστιανοί και οι μοναχοί οι οποίοι πρέπει αυτή την εμπιστοσύνη να τη δείχνουμε όχι μόνο σε δύσκολες στιγμές. Δηλαδή από εκεί να φαίνεται ότι έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλά να φαίνεται από την καθημερινή μας ζωή ότι έχουμε αφήσει όλη μας τη ζωή στα χέρια του Θεού. Της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς, σε αυτούς μας, και αλλήλους, και τους άλλους, και πάσαν τη ζωή ημών, και όλη μου τη ζωή, και όλη μας τη ζωή, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Αφήνουμε όλη μας τη ζωή στα χέρια του Χριστού μας. Όλη μας τη ζωή στα χέρια του Χριστού μας. Και αυτό πρέπει να είναι ορατό. Να φαίνεται. Και οι παλαιότεροι χριστιανοί, όχι οι χριστιανοί τόσο των ημερών μας, το ακούγαμε αυτό που είχαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού,
εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, δηλαδή θα προνοήσει ο Θεός. Του είχα τέτοια εμπιστοσύνη που όταν δεν έβρεχε ήταν σίγουρο ότι αν το παρακαλέσουμε με μια παράκληση, με μια λιτανία που θα κάνουν, ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί και θα βρέχει. Εδώ βλέπετε είχαμε τόση ανοβρία. Πέρυσι το καλοκαίρι δεν έβρεξε ούτε μία φορά. Και δεν έγιναν παρακλήσεις να δοθούν εντολές σε όλα τα μοναστήρια, σε όλες τις ενορίες, να γίνουν παρακλήσεις, να γίνουν λιτανίες. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Και μάλιστα άκουσα εγώ ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι λένε, πάτε μου, κοιτάμε λέει, μέσα από το ίντερνετ το καιρό και λέει καύσωνα συνέχεια. Τι να κάνουμε λιτανία, να γελιοποιηθούμε? Τι να κάνουμε λιτανία, να γελιοποιηθούμε? Που σημαίνει, αφού λέει ότι θα έχει καύσωνα, πώς εμείς είναι δυνατόν να ανατρέψουμε αυτόν τον καιρό? Μα αυτό είναι, αυτό λέει ο Χριστός όμως. Αυτό είναι η εμπιστοσύνη. Έχεις την εμπιστοσύνη λοιπόν, όπως είχαν οι πατέρες μας, οι άγιοι μας, οι προηγούμενοι μοναχοί, οι προηγούμενες μοναχές, οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχοι, που βγαίνανε με δύο λείψανα στα χέρια, με τις άγιες εικόνες, και περιφερόντουσαν και γινόταν ανατροπή του καιρού. Αυτό είναι το θαυμαστό. Το ίντερνετ να λέει ότι είναι καύσωνας και ότι η θερμοκρασία θα έχει πάει 42 και 45 και εσύ να τους λες, όχι, εγώ θα σας το ανατρέψω αυτό το πράγμα. Δια της προσευχής. Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό ότι όταν βγω έξω δεν θα με αφήσει ο Θεός. Δεν θα αφήσει τα παιδιά του να γελιοποιηθούν. Γιατί είναι υπαρκτός Θεός. Είναι αληθινός Θεός, που αυτό το οποίο θα ζητήσω, θα μου το κάνει κιόλας. Ετείτε και δοθήσετε ημί. Κρούετε και ανοιγήσετε. Μου το είπε, θα το κάνει. Αυτό δεν έκανε και ο προφήτης Ηλίας. Όταν ήταν με τους ιερείς του Βαάλ, τότε με τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, μάζεψε 500 ιερείς του Βαάλ. Και λέει, για να δούμε, λέει, ποια είναι η αληθινή πίστη. Η δική σας που λατρεύετε τα ξώανα και τον ψεύτικο Θεό, και αυτή δεν είναι ψεύτικος, ο δικός Θεός είναι ανύπαρκτος και ψεύτικος. Ωραία, λέει, για να δούμε λοιπόν. Βάλτε το ξύλα, λέει, και φτιάχτε το θυσιαστήριο. Θα φτιάξω και εγώ το δικό μου θυσιαστήριο, για να θυσιάσουμε τα πρόβατα απέναντι στο Θεό. Αλλά τη φωτιά δεν την ανάψουμε εμείς. Δεν θα ανάψουμε εμείς τη φωτιά. Εσείς θα παρακαλέσετε τον Θεό το δικό σας, τον Βαάλ, αν είναι υπαρκτός, να ρίξει φωτιά εκ του ουρανού, να ανάψει, ώστε να θυσιαστεί το αρνί που θα βάλετε επάνω. Και εγώ θα προσευχηθώ στο δικό μου το Θεό. Να δούμε ποιος από τους δύο είναι υπαρκτός. Ποιος θα μας ακούσει. Ο δικός σας Θεός ή ο δικός μας Θεός. Και ο δικός μου ο Θεός. Και ξεκίνησαν. Και προσευχόντουσαν ώρες ολόκληρες οι ιερείς του Βάλου. Και φώναζαν να ρίξει φωτιά και ο προφήτης Ηλίας τους κορόιδευε. Σου λέει, φωνάξτε πιο δυνατά γιατί είναι πολύ ψηλά και μπορεί να μην σας ακούει. Και αφού φώναζαν πιο δυνατά, δεν φωνάζετε λέει, ακόμα πιο δυνατά, μήπως και κοιμάται? Για φωνάξτε λέει πιο δυνατά, γιατί αν κοιμάται λέει πρέπει να το ξυπνήσετε. Και απίβδησαν. Και αφού τελείωσε ο χρόνος που είχαν βάλει, ήρθε και η ώρα του προφήτη Ηλία.
Και μόλις σηκώνει τα χέρια του και λέει, Κύριε, στείλε φωτιά εκ του ουρανού, έπεσε, λέει, τέτοια φωτιά, που για πώς έκαψε τα ξύλα και αλλά κάηκε και όλο το θυσιαστήριο. Κάηκε και όλο το θυσιαστήριο. Και μαύρισε, λέει, όλες οι πέτρες γύρω-γύρω. Κάηκαν τα πάντα. Και εκεί πέρα ο αληθινός Θεός και ο προφήτης Ηλίας καταντρόπιασε τον ψεύτικο Θεό. Και όλους αυτούς. Και πίστεψαν ξανά ο λαός στον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η πίστη. Το να γονατίσεις και να κατεβάσεις από τον ουρανό πάνω τη φωτιά. Το να προσευχηθείς και εκεί που έχει κάψωνα να συνεφιάσει από το πουθενά, από το μηδέν και να αρχίσει να βρέχει. Αυτή είναι η πίστη μας. Όταν οι πατέρες με το θέμα των μονοφυσιτών και με την αίρεση πήγανε στο λείψανο της Αγίας Επιμίας και βάλανε τους δύο τόμους, δηλαδή στους δύο τόμους τη θεωρία που είχαν γράψει οι Ορθόδοξοι, το τι πίστευαν οι Ορθόδοξοι περί Χριστού, σε ένα τόμο. Και οι μονοφυσίτες είχαν γράψει έναν άλλο τόμο, το τι πίστευαν. Και τα βάλανε εδώ όπως είναι το λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, το λείψανο της Αγίας Επιμίας που μπαίνουμε μέσα στον Πατριαρχικό Ναό, το προσκυνούμε κιόλας. Λοιπόν, το έβαλαν εδώ στη μέση, για τους δύο τόμους. Το σφραγίσαν και το κλείσαν. Και λέει, θα δούμε η Αγία ποιον τόμο θα επιλέξει. Και ο μεν τόμος των μονοφυσιτών, όταν το ανοίξανε, ήταν στα πόδια και τον πατούσε η Αγία. Ενώ ο δικός μας ήταν στο κεφάλι της Αγίας και τον πατούσε. Αυτή είναι η πίστη. Ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό θα γίνει, λέω. Έχω εμπιστοσύνη στον Άγιο. Δεν είναι ένας νεκρός μπροστά μου. Δεν έχω ένα πτώμα νεκρό. Έχω ένα λείψανο ενός Αγίου που ξέρω ότι ο Θεός έχει τη δύναμη, ο Χριστός, να κάνει αυτό που του ζητάω. Αυτή είναι ακριβώς η πίστη μας. Αυτό το πράγμα. Θυμάμαι όταν ήμουνα νεαρός και ήμουνα στην Αμερική και δούλευα και πολλές φορές επέστρεφα το πρωί για τη δουλειά 4-5 ώρα, μου έλεγε η μητέρα μου, μα δεν φοβάσαι. Και έλεγε όχι. Γιατί αν και εμφανιστεί κανένας, θα τον σταυρώσω και θα του πω να γίνει μάρμαρο. Θα μαρμαρώσει και θα περπατήσω. Και το πίστευα αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό περπατούσε και μέσα στο Σικάγο και μέσα στο Ντιτρόιτ το βράδυ χωρίς να φοβάμαι. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα το έκανε ο Χριστός. Αναζητά λοιπόν τέτοια πίστη να έχουμε. Αυτή που είχαν οι πατέρες μας, αυτή που είχαν οι Αγίοι μας, αυτή που είχε ο προφήτης Ηλίας. Και γι' αυτό σας είπα ότι αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Όταν εμείς σε απλά προβλήματα, σε μικρά προβλήματα που βρίσκουμε, τα βρίσκουμε ανυπέρβλητα, και τα βρίσκουμε ότι είναι βουνό μπροστά μας. Ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Ότι τι θα κάνω. Σημαίνει ότι δεν έχω αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Άρα λοιπόν δεν εμπιστεύομαι τον Θεό. Αλλά αυτή την πίστη ζητάει από εμάς ο Θεός. Και μάλιστα όχι στα μεγάλα και σοβαρά μονάχα. Αλλά σας επαναλαμβάνω και γι' αυτό σας είπα, ο καθένας μπορεί ανά πάσα στιγμή
Δηλαδή σε ποιο σημείο είναι αυτή η πίστη του, αυτή η εμπιστοσύνη του, που ζητάει μερικές λεπτομέρειες. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη μας τη ζωή, όλα μας τα προβλήματα, όλα μας τα προβλήματα, τα αφήνουμε και τα αναλαμβάνει ο Θεός. Έχουμε εμπιστοσύνη. Του το λέμε, του τα αναθέτουμε και περιμένουμε να ενεργήσει εκείνος. Κάνοντας εμείς, όπως έχω πει πολλές φορές, το ανθρώπινο. Αυτό που και ο ίδιος μας το διδάσκει. Αλλά αν έχουμε τόσο μεγάλη πίστη, όπως κάποτε ένας μοναχός είχε μια πίστη, που λέει δηλαδή αν δεν μαγειρέψω, θα μαγειρέψω ο Χριστός. Και πράγματι, είχε τέτοια πίστη, που κατέβηκε άγγελος Κυρίου, αναφέρει το γεροντικό, και ετοίμασε την τράπεζα. Και ετοίμασε την τράπεζα. Πού τέτοια πίστη. Αλλά το Ευαγγέλιο όμως μας αναφέρει και μας λέει να ζητάμε. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Χριστός αυτό που θέλει από τα χέρια μας είναι πρώτα απ' όλα εμείς να τον αγαπάμε, να τον εμπιστευόμαστε. Να είναι ορατή η αγάπη μας, ορατή αυτή η εμπιστοσύνη μας. Και εκείνος ενεργεί. Και περιμένει από μας αυτό που είναι ανθρωπίνως δυνατόν να κάνουμε, να το κάνουμε. Μην καθόμαστε λέτε με σταυρωμένα χέρια. Δεν ζητάει να είμαστε άπραγες ο Θεός. Αν και σας είπα και έτσι θα μπορούσε να ενεργήσει, όπως ενήθισε στο μοναχό που του στρώσε και μαγείρευσε και του στρώσε την τράπεζα. Όμως δείτε τι λέει εκεί στο μυστήριο του γάμου που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του γάμου που έκανε ο Κύριος το θαύμα στην Κανά. Λέει στους διακόνους, γεμίσατε τα συντρίας ύδατος. Και πήγαινε και τις γέμισαν με νερό. Και εκείνος τι έκανε μετά. Μετατρέπει το νερό σε κρασί. Καλά, εκείνος που θα μετέτρεπε το νερό σε κρασί, δεν μπορούσε ταυτόχρονα να γεμίσει από μόνος του τις ιδρύες ύδατος. Θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά ήθελε να φανεί ότι πρέπει να ενεργήσει και ο άνθρωπος. Αλλά έπρεπε να φανεί ότι το είχαν βάλει και νερό μέσα. Ότι το είχαν βάλει και νερό μέσα. Αλλά να φανεί ότι αυτό μπορούσαν να το κάνουν οι άνθρωποι. Να γεμίσουν τις ιδρύες, τις λίθινες με νερό. Και γι' αυτό τους λέει γεμίσατε τις. Και ο Χριστός τι κάνει. Κάνει αυτό το οποίο δεν μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος. Έτσι είναι γίνεται στη ζωή μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς το κάνουμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα ενεργήσει ο Θεός. Είμαστε κάτω από την προστασία του Θεού. Είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Είμαστε μέσα στην αγάπη του Θεού. Το ζήτημα είναι εμείς αν αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Εμείς αν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό. Γιατί αποδεικνύουμε ότι δεν την έχουμε πολλές φορές. Χάνει ο άνθρωπος δυστυχώς αυτή την εμπιστοσύνη. Και όμως αυτή η πίστη είναι που σώσει. Αν η πίστη σου σε ζωκέσαι, η εμπιστοσύνη που μου δείξες, λέει ο Χριστός, και το ότι με εμπιστεύεσαι, αυτό τώρα θα σε σώσει. Και του κάνει το θαύμα αμέσως. Άρα και εμείς πρέπει να δείχνουμε αυτή την εμπιστοσύνη και να κάνουμε αυτό που μπορούμε ως άνθρωποι, αναμένοντας από εκεί και πέρα, να δράσει ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο δεν έγινε και στην Ανάσταση του Λαζάρου. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάει μπροστά στο τάφο, ενώ δεν χρειάστηκε να το κάνει, προσέξτε,
στον τάφο το δικό του, δεν περίμενε τις μυροφόρες να αποκυλήσουν το λίθο, αποκυλήσε μόνος του ο λίθος. Έφυγε ο λίθος. Που σημαίνει ότι έχει τη δύναμη ο Χριστός να κυλήσει το λίθο που ευρίσκεται μπροστά τώρα και από τον τάφο του Λαζάρου. Έχει αυτή τη δύναμη. Δεν το κάνει όμως. Αφήνει τον άνθρωπο να το κάνει. Αποκυλήσατε, λέει, τον λίθο. Δίνει εντολή ο Χριστός. Γιατί αφού ήταν και οι άνθρωποι μπορούσαν να το κάνουν. Και ο Χριστός κάνει αυτό που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι. Ανέστησε τον τετραήμερο 4 ημέρες τον νεκρόν Λάζαρο. Και τον ανέστησε. Χείρεται με μία φωνή μονάχα. Λάζαρε, δεύρω, έξω. Και ο Λάζαρος βγήκε έξω. Αυτή λοιπόν την πίστη πρέπει να έχουμε κι εμείς. Αυτή την πίστη που ο Απόστολος πήγε πάνω από την Αγία Ταβιθά και της είπε «Ταβιθά κούμη, Ταβιθά αναστήσου». Και η Ταβιθά αναστήθηκε. Και η Ταβιθά αναστήθηκε από τα χέρια του Αποστόλου. Ήξερε ότι ο Χριστός θα την αναστήσει. Για απόλυτη εμπιστοσύνη, ότι δεν θα διαψευδόταν. Αυτή λοιπόν η εμπιστοσύνη, αυτή η πίστη πρέπει να υπάρξει και να υπάρχει μέσα μας. Μόνον έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το διάβολο και τους πειρασμούς του διαβόλου και τους εξωτερικούς πειρασμούς που έρχονται στη ζωή μας και τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μας και τις δυσκολίες της ζωής και οτιδήποτε μας πολεμά είτε στην ψυχή είτε στο σώμα και οποιονδήποτε εχθρό. Δεν είμαστε εμείς που θα τον αντιμετωπίσουμε. Εμείς είμαστε μέσα στα χέρια του Θεού. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα του Θεού. Είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Είμαστε περιφρουρούμενοι γύρω-γύρω από τον Θεό. Με τάγματα Αγίων και Αγγέλων. Έχουν δημιουργήσει φρούριο και κινούμεθα ασφαλείς. Επομένως, το μόνο που κάνουμε, τους ενεργοποιούμε. Ζητείτε και δοθήσετε. Και αμέσως ενεργοποιείται όλη η δύναμη του Θεού. Ενεργοποιείται όλη η χάρη του Θεού. Όλη η προστασία του Θεού. Θα σας θυμίσω με το Τσερνομπίλ. Που απαγορευότανε, ό,τι χόρτο ήταν, μαρούλι είχες. Λάχανο είχες, φρούτο είχες. Δεν μπορούσες να το φας. Τότε που το Τσέρνομπιλ, η πυρηνική ενέργεια, είχε διαφύγει από τη Ρωσία και είχε φτάσει μέχρι την Ελλάδα και πήγε και σε όλη την Ευρώπη. Και τι γινόταν, με τη βροχή, και αυτοί καθόταν πάνω, στα φυτά, καθόταν στα φρούτα, καθόταν στα χόρτα, καθόταν παντού. Και ήταν όλα ό,τι τρώγαμε ραδιενεργά. Και μόνο ό,τι ήταν τότε, αν θυμόσαστε, μέσα μπορούσαμε να φάμε από θερμοκήπιο. Και οι πατέρες, οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, τι κάνανε. Είπαν δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο το Τσέρνομπιλ από τον αγιασμό και πήγαν και ραντίσαν τα χωράφια τους με αγιασμό. Τα λαχανικά τους μαγιασμό, τα φρούτα μαγιασμό και τα πήγανε στο Δημόκρητο παρακαλώ. Εκεί που πηγαίνανε και τα βλέπουν πόσο πυρηνική ενέργεια και πόσο ενέργεια έχει επικρατήσει πάνω και ήταν μηδέν. Όπου δεν είχαν ραντίσει ήταν γεμάτη από πυρηνική ενέργεια. Όπου είχαν ραντίσει και είχαν ρίξει αγιασμό, δεν υπήρχε πυρηνική ενέργεια. Αυτό φαίνεται στον άπιστο
στον άθεο. Αδιανόητο να γίνει. Για εμάς όμως, αυτή είναι η πίστη μας. Αυτό είναι που μπορεί και κάνει για εμάς ο Θεός. Είναι αυτό που λέω ότι την εποχή του Αντιχρίστου θα μπορεί να μας προστατεύει με έναν δικό του τρόπο. Όπως προστάτευσε και το λαό του μέσα στην Αίγυπτο. Όπως προστάτευσε και το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα στην έρημο 40 χρόνια. Που παρότι αντιδρούσε ο λαός, εντούτοις το προστάτευε. Και γινόταν το αδιανόητο. Και να φάνε είχαν, και να πιούν είχαν, και τα πάντα είχαν κατά την προστασία του Θεού. Που ήταν σκληροτράχυλος λαός. Και όμως ήταν κάτω από τη σκέπη και κάτω από την ομπρέλα του Θεού. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να αφήνουμε τη ζωή μας όλη στα χέρια του Θεού. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό μας. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό μας. Να γονατίζουμε, να προσευχόμαστε στο κελί μας, στο κομποσκήνι μας. Όπου είμαστε, στην ακολουθία. Και να έχω εμπιστοσύνη αυτό που του ζητάω εκείνη τη στιγμή. Να είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Ότι δεν πρόκειται να με διαψεύσει. Δεν πρόκειται να με διαψεύσει. Και να του ζητάω πάντοτε αυτό που θα μου δώσει, αυτό που ζητάω, να είναι προς το καλό και το συμφέρον της ψυχής μας. Γιατί πολλές φορές μπορώ να ζητάω κάτι και δεν το κάνει ο Θεός. Γιατί μπορεί να βλέπει ότι αυτό το οποίο επιζητώ δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής μου. Και όταν διαπιστώσω ότι αυτό που ζητώ δεν το θέλει ο Θεός, αυτό πάλι αποδέχομαι. Του έχω εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει του έχω εμπιστοσύνη? Πείτε ότι αρρωστήσαμε, πάθαμε ένα καρκίνο, μια ασθένεια και ζητάω από τον Θεό να με θεραπεύσει. Και ο Θεός δεν το κάνει. Σημαίνει ότι ο Θεός θέλει τώρα να με πάρει. Πρέπει να του έχω εμπιστοσύνη λοιπόν, ότι τώρα που θέλει να με πάρει, τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μένα. Πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές του. Πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα που μου βάζει. Πρέπει να έχω εμπιστοσύνη στο πώς ενεργεί η χάρη που δεν υπάρχουν. Εάν με στείλει στο μαρτύριο και επιτρέψει να μαρτυρήσω, πρέπει να του έχω εμπιστοσύνη στον δρόμο που μου οδηγεί. Ότι με θέλει με στέφανο μαρτυρίου κοντά του. Και γι' αυτό ενεργεί έτσι. Όταν έχει καθυλωμένο 20 χρόνια στο κρεβάτι και πονάω και υποφέρω, σημαίνει ότι έτσι θέλει για να λάβω τον στέφανο της υπομονής πλέον από εκεί. Να του έχω εμπιστοσύνη και ας είμαι στο κρεβάτι. Σημαίνει πάλι όταν ένα σταυρό μου δίνει και ενώ του το ζήτησα να μου τον πάρει, δεν τον παίρνει. Είναι όπως γίνεται με τον Απόστολο Παύλο που λέει εδώ θυμισκόλοψ της αρκή ή να μην υπεραίρομαι. Και παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο και ο Κύριος μου είπε όχι, δεν γίνεται Παύλε, σου αρκεί η χάρη σου, σου αρκεί η χάρη μου, σου αρκεί τότε εγώ σε προστατεύω. Αυτό που ζητάς δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει. Και το αποδέχεται, έχει εμπιστοσύνη ο Παύλος ότι αυτό που του λέει ο Χριστός αρκέσου στη χάρη μου που σου έχω δώσει. Ότι αυτό πρέπει λοιπόν να κάνω. Πρέπει να έχω εμπιστοσύνη. Να λοιπόν πως δοκιμάζεται στα πάντα. Και έχω αφήσει λοιπόν τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που είπα, είμαι πρόθυμος να δεχθώ το θέλημά του ή θέλω να κάνω το δικό μου. Ή θέλω να κάνω το δικό μου. Αυτό σημαίνει έχω εμπιστοσύνη. Δεν είναι μόνο η εμπιστοσύνη αυτό που ζητώ στο να γίνει. Είναι το ένα τμήμα.
Το άλλο τμήμα είναι ότι από εμπιστοσύνη σε όλο που ενεργεί ο Θεός επάνω. Σε ό,τι επιτρέπει ο Θεός. Είτε αυτό είναι χαρμόσυνο, είτε είναι λυπητερό. Έχω τη δύναμη να λέω ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Σαν τον Ιώβ. Ας είναι το όνομα του Θεού μου ευλογημένο για όλα αυτά. Έχω τη δύναμη να λέω αυτό που είπε Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο μέγας αυτός πατήρ. Δόξα τον Θεό πάντων ένεκε. Για όλα όσα υπέφερα. Δόξα στον Κύριό μου. Και τους ξέρει γιατί άφησε να τα υποφέρω. Και υπέφερε εξορίες, υπέφερε διωγμούς, υπέφερε βασανιστήρια, υπέφερε μαρτύρια. Και ήταν και πατριάρχης. Και πέθανε και εξόριστος στην εξορία. Είχε πιστοσύνη στον δρόμο που του χάραζε ο Θεός. Και όταν τον έκανε πατριάρχη, που τον έραναν και φώναζαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, που εξελέγει πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και ήταν στις δόξες του, αλλά το ίδιο έλεγε και όταν ο ίδιος οδηγεί του στην εξορία. Ήξερε ότι ο Θεός τον ανέβασε, αλλά και ότι ο Θεός τον οδηγούσε τώρα προς τα εκεί που τον οδηγούσε, στην εξορία και στο μαρτύριο. Για να τον έχει και ως μάρτυρα κοντά του, όχι μόνο ως πατέρα και διδάσκαλο, αλλά και ως μάρτυρα του, ο οποίος μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Έχουμε λοιπόν αυτή την πίστη, αυτή την εμπιστοσύνη, ότι τη ζωή μας την κυβερνάει ο Θεός, ότι για μας ο Θεός προνοεί, γιατί είμαστε τα παιδιά του, όπως προνοεί η μάνα και ο πατέρας για τα παιδιά του, το τι θα φάνε, τι θα πιούν, πώς θα σπουδάσουν, πού θα κοιμηθούν, πότε θα ξυπνήσουν. Διαφέρει τη μάνα και πάει το πρωί μέχρι το ξύπνημα και τη ξυπνάει και σου λέει σήκω παιδί μου πρέπει να πας σχολείο και από νύπιο που είναι ακόμα. Φροντίζει μέχρι το παραμικρό να το χτενίσει, να το πλύνει, να το καθαρίσει. Τα πάντα το προσέχει. Να το κόψει τα νυχάκια του. Αφήνεται στη μανούλα του το μικρό. Εμείς αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού. Έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό. Ο σημερινός άνθρωπος δεν την έχει. Δεν την έχει ο σημερινός άνθρωπος. Αυτή την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Γιατί αν την είχε, θα ήταν πολύ διαφορετικός ο κόσμος μας. Θα ήταν πολύ διαφορετικός ο κόσμος μας. Καταρχάς, δεν θα έχει ο άνθρωπος άγχος. Αυτό το στρες που τον πνίγει. Πώς θα τα βγάλει πέρα, πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσει το ένα, το άλλο. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Κάνει το ανθρώπινο μόνος του. Και γι' αυτό και απελπίζεται. Αυτό που πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει το ανθρώπινο. Και πρέπει να κινηθεί. Όμως, από εκεί και πέρα και πάσα από τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα δεν το κάνει. Δεν λέει τώρα από εδώ και πέρα εμείς κάναμε ό,τι κάναμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Ας δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και γι' αυτό έχουν ένα άγχος. Το άγχος όμως δημιουργεί πίεση. Πίεση δημιουργεί εγκεφαλικά. Δημιουργεί καρκίνο. Δημιουργεί εμφράγματα. Και γι' αυτό είναι οι ασθένειες της εποχής μας. Αυτές. Γι' αυτό είναι οι ασθένειες αυτές της εποχής μας. Γιατί ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, έχασε την πίστη του στο Θεό, όπως σας είπα στην αρχή, με αποτέλεσμα ασθένησε η ψυχή. Η ασθένεια τώρα της ψυχής χτυπάει στο σώμα. Χτυπάει στο σώμα. Αρρωσταίνει το σώμα.
δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν αφήνεται στα χέρια του Θεού. Δεν ελπίζει στον Θεό. Και γι' αυτό έχει όλες αυτές τις ασθένειες. Καρδιά, κεφαλικά, καρκίνη, εμφράγματα, εξανθήματα στα κορμιά τους. Δεν είναι χαλαρός σήμερα ο άνθρωπος. Χορεύει, λέτε, και τον έχετε βάλει πάνω σε αναμένα κάρβου να είναι. Τρέχει όλη του τη ζωή καθημερινά σαν να είναι σαν να μένα κάρβουνα. Είναι χαμένος ο άνθρωπος. Δεν έχει εμπιστοσύνη. Δεν έχει οδηγού σήμερα. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Ότι εμάς μας εξέλεξε ο Θεός. Μας διάλεξε ο Θεός. Και σημαίνει ότι τότε τον ακολουθούμε και φορέσαμε το μαύρο σχήμα, φορέσαμε το ράσο, σημαίνει ότι έχουμε αφήσει τη ζωή μας στα χέρια του. Σημαίνει ότι έχουμε αφήσει τη ζωή μας στα χέρια του. Σε εκείνον ελπίζουμε. Από εκείνον αναμένουμε. Ποιος είναι εκείνος που οικοδομεί? Ποιος είναι ο κτήτορ της μονής, ο πραγματικός και ουσιαστικός? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βοηθάει και στέλνει τα κτήματα? Έχουμε τους μισθούς μας, έχουμε τα εργοστάσια. Εμείς κάνουμε το διακόνημά μας. Εκείνος βοηθάει και φέρνει το διακόνημα. Και αν δεν θελήσει, από το διακόνημα μπορεί να μην φύγει τίποτα. Από την εργασία μας μπορεί τίποτα να μην φύγει. Εκείνος είναι ο οικοδομών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει πόλη, εις μάτιν κοπίασαν οι οικοδομούντες. Εκείνος οικοδομεί. Εκείνος θέλει τους δωρητές, τους προσκυνητές, τους ανθρώπους που αφήνουν μια δαχμή. Και βλέπεις ότι εκεί που χρωστάς ένα μοναστήρι, χρωστάει ένα σωρό χρήματα, βλέπεις ξαφνικά ότι φτάνει ο μήνας που πρέπει να πληρώσει το γραμματιό του, πρέπει να πληρώσει τα χρήματα που οφείλει και τα τελικά τα ξεχρεώνει. Γιατί έχει εμπιστοσύνη ακριβώς στον Θεό. Έχει αφαιθεί και έχει αφήσει σαν οικοκύρη το Θεό. Θυμάμαι όταν ήμουν στον Άγιο Δημήτριο στο Φάληρο. Θυμάμαι όταν είπα στους επιτρόπους να καταργήσουμε την τιμή από τα κεριά, να καταργήσουμε και να μην παίρνουμε χρήματα από τα μυστήρια, αλλά να είναι δωρεάν και να μην έχουμε τιμές στα κεριά, να είναι δωρεάν τα μυστήρια. Και τότε ήμουν, θυμάμαι, 26-27 ετών, εκεί ως προϊστάμενος του Αγίου Δημητρίου Φαλήρου. Ευσεβείς άνθρωποι ήταν. Αλλά αντέδρασαν και μου είπαν ότι είσαι νεαρός. Αντέδρασαν και μου είπαν ότι ο ναός έχει οικονομικές δυσκολίες. Δεν εκκλησιάζεται πολλοίς κόσμος. Τα έσοδα από το παγκάρι και από τα μυστήρια ήδη δεν φτάνουν για να πληρώσουμε τους δύο ιεροψάλτες, το δεξιό και τον αριστερό. Το νέο κόρο. Δεν φτάνει να πληρώσουμε το νερό, το τηλέφωνο, τα τρέχοντα έξοδα που είχε ο ναός. Και γι' αυτό βλέπετε το ναό, θέλουμε να αλλάξουμε το δάπεδο, θέλουμε να πάρουμε καινούργιες καρέκλες, θέλουμε να αλλάξουμε τις πόρτες και δεν μπορούμε, λέει. Αδυνατούμε. Και γυρίζω και τους λέω, έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό? Αφήστε το Θεό να ενεργήσει. Και μου λένε, μα είσαι μικρός. Γι' αυτό τα λες αυτά. Και τους λέω, ας το δοκιμάσουν. Αντιδράσανε. Και τότε αναγκάστηκα να τους πω ότι να μου πούνε ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι τους. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος κάνει κουμάντο στο σπίτι τους? Και μου είπαν ότι κάνουν οι ίδιοι κουμάντο. Οι ίδιοι αναλαμβάνουν τα οικονομικά, δουλεύουν και οι ίδιοι πληρώνουν το τηλεφωνό τους, τα χρήματά τους,
Η ΔΕΗ, το ρεύμα, το ένα, το άλλο, τα τρόφιμά τους και όλα τα έξοδα. Τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Και τους λέω, η Εκκλησία ποια του σπίτι είναι. Έχετε υπόψη ποια είναι. Είναι του Χριστού μας το σπίτι. Και ιδιαιτέρως εδώ που ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο, είναι του Αγίου Δημητρίου το σπίτι. Αφήστε, λέω, το αφεντικό να κάνει κουμάντο επιτέλους και μια φορά μέσα στο σπίτι του. Αφήστε το να πληρώσει το νερό του, του σπιτιού του, αφήστε το να πληρώσει το ρεύμα, αφήστε να πληρώσει το ψάρι του. Και τότε πιστήκανε και λέει, ας το δοκιμάσουμε. Και ενώ το παγκάρι, θυμάμαι, έπιανε, ας υποθέσω 100.000 τώρα, τότε ήταν οι δραχμές, το μήνα, όταν το ανοίξαμε, τότε που το κάναμε, είχε πιάσει 1,5 εκατομμύριο. Σας δείχνω τη διαφορά. Σας δείχνω τη διαφορά. Το νούμερο δεν είναι το θέμα αν είναι υπαρκτάνε ή όχι. Δηλαδή αν ήταν 100.000 ή 1,5, αλλά ήταν τόσο τεράστια η διαφορά. Όταν τα άνοιξαν ο Ταμίας, ο οποίος ήταν και διευθυντής στη Γενική Τράπεζα, φώναζε ο άνθρωπος και έκλαιγε και έλεγε θαύμα, θαύμα, θαύμα. Δεν το είχε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν είχε ξαναδεί μες στο φαγκάρι τόσα χρήματα. Και γυρίζω και τους λέω, είδατε ότι όταν κάναμε εμείς κουμάντο, δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Μου λέγατε δεν έβγαινε. Ο ψάλτης, νεοκόρησα, ο άλλος ο ψάλτης, το τηλέφωνο. Κοιτάτε τώρα που ανέλαβε ο Άγιος Δημήτριος. Όχι μόνο τα έβγαλε πέρα, είχαμε καταργήσει την τιμή πλέον των κεριών, είχαμε καταργήσει τα μυστήρια και γινόντουσαν δωρεάν. Και τους λέω, δείτε τα, όχι μόνο τα έβγαλε ο Άγιος πέρα, αλλά μας έφερε και παραπάνω για αυτό που θέλατε. Τι, να αλλάξουμε τα δάπεδα, να αλλάξουμε καρέκλες, να αλλάξουμε πόρτες. Και αμέσως ξεκινήσαμε τότε την ανακαίνιση του Ιερού Ναού. Αυτό, αδέρφια μου και παιδιά μου, πρέπει να έχουμε. Αυτή την πίστη πρέπει να έχουμε. Και αυτό εμείς σαν μοναχοί το βιώνουμε, το ζούμε. Και η γυναική αδελφότητα και η ιατρική αδελφότητα το βιώνετε καθημερινά πως ενεργεί η χάρις του Θεού. Σε όλα τα ζητήματα. Εκεί που λες πάει χανόμαστε, βλέπεις ξαφνικά ότι το χέρι του Θεού έρχεται και σου λέει δεν χάνεσαι. Εδώ είμαι. Φώναξέ με. Ζήτησέ με. Μίλησέ μου. Εδείτε και δοθήσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Είμαι ο πατέρας σας. Και αν ο πατέρας φροντίζει το παιδάκι να το φθενήσει, να το ντύσει, να του πλύνει τα ματάκια του, να του πλύνει τα δόντια του, να του κόψει τα νύχια του, να το ξυπνήσει να πάει σχολείο και φροντίζει ένας γονιός, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να αφήσει εμάς ο Θεός που του δώσαμε τη ζωή μας, που αφήσαμε όλη του μας τη ζωή στα χέρια του, να μας αναλάβει. Χωρίς μισθούς, χωρίς συντάξεις, χωρίς ασφάλειες, χωρίς τίποτα. Και δείτε το θαύμα του Θεού. Πώς έκανε δύο μεγάλα μοναστήρια. Χωρίς περιουσίες, χωρίς τίποτα. Ενεργεί λοιπόν η χάρις του Θεού. Αυτή λοιπόν την εμπιστοσύνη να του έχουμε και να συνεχίζουμε να του έχουμε. Και αυτός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή να είμαστε κοντά του και να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και όχι μόνο στις δύσκολες εμείς. Εμείς πρέπει να φαίνεται από τη ζωή μας και στην παραμικρή λεπτομέρεια ότι κινούμε και του έχω εμπιστοσύνη. Κινούμε και του έχω εμπιστοσύνη απόλυτη. Γιατί έχω αφήσει τη ζωή μου στα χέρια του Θεού. Αμήν. Σκοτήτε. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή σας νύχτα.